Τι συμβαίνει λίγο πολύ στην πατρίδα, είναι από αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι κάθε μέρα, όλη μέρα, τη μέρα γίνεται σιγά σιγά αντιληπτό. Η κυβέρνηση είναι εγκλωβισμένη σε ένα πολύ σοβαρό διέξοδο. Πολύ σοβαρό. Και δεν την εγκλώβησε βέβαια κανένα, ούτε προηγούμενη, ούτε βέβαια το Πασόκ ή τίποτα άλλο. Εγκλωβίστηκε από την ίδια τη ρητορική τη και από την υπόσχεση που έδωσε στους ψηφοφόρους στις εκλογές του 5 Γενάρη. Όπως θα πω και στη συνέχεια, γιατί αυτό πιστεύω είναι το κλειδί για τη δική μας παράδειξη, κάθε μέρα που περνάει αποδεικνύεται μια μεγάλη πραγματικότητα ότι 25 Γενάρη ήταν τέλος, δεν ήταν αρχή. Είναι τέλος, δεν είναι αρχή. Ο κύκλος μεταπολίτευσης, ο περιβόητος, μάλλον έχει πανηγυρικά 25 Γενάρη, γιατί, και να το πω κατευθείαν για να μην το αφήσω και μετά, αν υπάρχει ένα βάρος και ένας κόλαφος στο Πασό, ένα προσωπικό τώρα του Γιώργου Παπανδρέου, παρά την περιπέτεια που είχαμε μαζί του, αν υπάρχει ένα βάρος όλους εμάς για το ότι μας συνοδεύει το λεφτά υπάρχουν από το 9, έτσι πέρασε στον κόσμο. Δεν υπόθηκε ποτέ έτσι, πάντως έτσι πέρασε στον κόσμο, έτσι. Υπάρχει λοιπόν ένα βάρος, μία κριτική. Δάχει ο Σαμαράς αυτή την κριτική για τον κόλαφο την έχει στο τετράγωνο, γιατί το 12 μοίραζε με ζάπια, ενώ πια ήταν γνωστό το βάθος της κρίσης. Αν λοιπόν στο Σαμαρά αξίζει ο κόλαφος στο τετράγωνο, στο Τσίπρα αξίζει η στιμιωστή που λέμε στα μαθηματικά. Στην Τρίτη, στην Τετάρτη να το υψώσουμε, στον Κύπρο δεν ξέρω πού να το υψώσουμε, στην Πέμπτη, στην Δεκάτη. Διότι τώρα πια κι αν ήταν γνωστές οι δυνατότητες που έχει η ελληνική οικονομία για να ανταποκριθεί ω τις προσδοκίες του κόσμου. Πίστευε και πιστεύει κανείς ότι είναι άλλα τα ζητούμενα και όχι υποσχεσιολογία και περαιτεριακές πολιτικές. Παρ' όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε την πεπατημένη που συχνά πυκνά κι εμείς ακολουθούσαμε. Δεν κάνω μόνο αυτό βέβαια, αλλά πάντα κάτι λίγο περισσότερο λέγαμε στις εκλογές. Αυτό σημάδεψε όλο τον κύκλο της ανταπολίτευσης, γι' αυτό και είναι τέλος, δεν είναι αρχή. Αυτό που σχέση και πού φτάσαμε σήμερα, καθώς έχουμε μπει προχτές στον τρίτο μήνα διακυβέρνησης, είναι με ένα δίλημα να κάνει ρήξη ή να κάνει στροφή στο ρεαλισμό ο Πρωθυπουργός. Θα ξεκινήσω από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή από πίσω στον χρόνο που σαν να πω τον Γιώργο, στον τεχνικό γραμματέα ΕΑΤΟ, Γιώργο αυτό θα είναι πάντα για μας, όλα τα άλλα έχουν, είναι έτσι Γιώργο. Όχι. Εσείς οι τρεις σηματοδοτήσατε την εκκλησία από την του της ΕΑΤΟ τότε. Δεν πάρω πολλά την αυτοδιοίκηση, να πάω να κάνω μεγάλο άλμα να πάω στην Ευρέα εδώ με τον Άρη που είχατε κάνει. Σας είναι και ο χώρος κάπως έτσι, σαν στρόγγυλο τραπέζι με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνω μια διαδικασία αν είναι δυνατόν να μιλήσετε κι όλοι. Μιας και θα τελειώσουμε αυτό. Πάμε να κάνουμε ένα έκτακτο συνέδριο 15, 16, 17 Μαΐου και σε εκλογή νέου αρχηγού του κόμματος και της παράδεξης την Κυριακή 7 Ιουνίου. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Μια διαδικασία που βέβαια πρέπει να κυριαρχηθεί, να σφραγιστεί από πολιτικές διαδικασίες και πολιτική συζήτηση για την πατρίδα, για την Ευρώπη, για τον κόσμο ολόκληρο, για τις προοπτικές του τόπου και για τον ρόλο της παράδεξης. Καλό θα είναι να ξεκινήσουμε και λίγο αντιστρέφοντας κάποιες πάλιες παραδόσεις που είχαμε, δεν λέω να τις καταρρύψουμε ή να τις απορρίψουμε, αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτον να κάνουμε μια όσο είναι πιο εργοθετημένη κουβέντα. Συνήθως στο Πασόκ, ας πούμε, ξεχνούσαμε, τελειώσαμε από όταν αρχίζαμε. Να ξέρετε, δεν πάντα κακό αυτό, αλλά πάντως κάνουμε έτσι μακρόσυντες διαδικασίες που πολλές φορές κουράζαν. Και από την άλλη, βέβαια, κατά κανόνα μιλούσε ένας ομιλητής.